Πάμε κυρίες και κύριοι κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη και τον Αντώνη Τσολναρά, γιατί έχει εξασφαλίσει βίντεο από, όπως μας τον περιέγραψε η ιδιοκτήτρια ζαχαροπλαστείου, τον ληστή με τον γκρι σκούφο. Έλα Αντώνη, καλημέρα και στην καλεσμένη μας ξανά. Καλή σας ημέρα. Νομίζω ότι και το βίντεο που καταφέραμε έτσι να εξασφαλίσουμε και με τη βοήθεια της κυρίας Νατάσας αποτυπώνει το ότι αυτός ο άνθρωπος στην καλύτερη πρέπει να είναι διαρρήκτης για κλάματα, γιατί περισσότερη ταλαιπωρία είναι τώρα για τους ανθρώπους με τη ζημιά που τους έχει κάνει στην είσοδο του καταστήματος παρά η λία που κατάφερε να αποσπάσει. Και το λέω αυτό γιατί δείτε λίγο. Αυτή εδώ η τούρτα είναι μια τούρτα την οποία την πήρε, όπως φαίνεται και στις εικόνες από την κάμερα ασφαλείας, λίγο πριν εγκαταλείψει το κατάστημα. Πήρε την τούρτα λοιπόν στο χέρι, πήγε, κατέβηκε, βγήκε από την έξοδο του καταστήματος. Εμείς βλέπουμε, Αντώνη, για να σε διευκολύνω, γιατί δεν έχεις και οθόνη. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας την είσοδο του ζαχαροπλαστείου. Έχει μπει μέσα, έχει αρπάξει την τούρτα. Να το ξαναπαίξουμε λίγο από την αρχή. Αρχικά μπήκε μέσα, έκλεψε τα χρήματα από το ταμείο, είναι ένα πολύ μικρό χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια πήγε στο χώρο που οι άνθρωποι του καταστήματος αφήνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, έκανε και εκεί, έψαξε και πήρε κάποια πράγματα και βγήκε μετά εδώ, στον κεντρικό χώρο του καταστήματος, πήγε στο ψυγείο, πήρε την τούρτα, Black Forest συγκεκριμένα, έφυγε από το κατάστημα μέσα σε ούτε 5 λεπτά, κατέβηκε στην Πυρκυπονήσου που είναι λίγα μέτρα μακριά από εδώ και πρέπει να σας πω, και αυτό είναι το αξιοσημείωτο, ότι στην προσπάθειά του να διαφύγει παράτησε και την τούρτα. Αυτή την τούρτα που βλέπετε λίγο τώρα μια στιγμή μπροστά σας, εδώ τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη του Αλεξάκη, την εντόπισαν αστυνομικοί, οι οποίοι την περισυνέλεξαν από μια πιλωτή που ήταν λίγο πιο δύσκολη. Την άφησε κιόλα να διφεύγοντα. Την παραδιπλανή πιλωτή, ναι. Για κλάματα, δηλαδή, συγγνώμη, γιατί εμείς τον βλέπουμε. Έμεινε με την όρεξη. Φοράει, αν δεν κάνω λάθος, κασκόλ και έχει καλύψει με αυτό τα χαρακτηριστικά του. Έχω την αίσθηση, Αντώνη, ότι φοράει και γάντια. Πήρε την τούρτα μαζί με 20 ευρώ, μας λέγατε, και μετά την βρήκαν οι αστυνομικοί σε πιλωτή. Ανέβηκαν στην πολυκατοικία να τον ψάξουν. Όχι, έφυγε από την πρασιά της πολυκατοικίας εκείνης. Γι' αυτό και όλας, επειδή έπρεπε να ξεφύγει, παράτησε την τούρτα του. Λοιπόν, τι να πούμε, να έχετε υπομονή και δύναμη. Τώρα τι να σας πούμε, έχετε πέσει πόσες φορές, μας είπατε, θύμα. Κανά 20. Σχεδόν 30. 30 φορές, εντάξει.